Τις συνοβραδινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού δείχνουν πανικό. Παρότι αύριο το πρωί μιλάει προγραμματισμένα στη Βουλή, επέλεξε με αυτό το δραματικό διάγγελμα να δώσει ψίχουλα εν ώψη του προπολογισμού του 17, ο οποίος αυξάνει τους φόρους, αυξάνει τις εισφορές και μειώνει τις συντάξεις. Ως αντίδωρο έδωσε ένα ποσό το οποίο είναι το 1 τέταρτο μιας μηνιαίας σύνταξης. Όσο στο θέμα του ΦΠΑ των νησιών, δεν πρέπει ποτέ οι νησιώτες να ξεχάσουν ότι η κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ ήταν πρόταση του κυρίου Τσίπρα στην επιστολή του προς τον κύριο Γιούνκερ τον Ιούνιο του 2015. Ήρθε και κατέργησε το μόνο πραγματικό σημείο που στηρίζει την νησιωτικότητα. Και τι έρχεται και κάνει σήμερα? Δίνει μια αναστολή για λίγους μήνες, ούτε καν μας είπε για πόσους, και το μέτρο επανέλαβε χτες ότι σίγουρα θα επιβληθεί. Κατά συνέπεια, οι νησιώτες πρέπει να θυμούνται ότι η κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ έχει ονοματεπώνυμο. Αλέξης Τσίπρας.